πρωί τη 5η Ιανουαρίου 1913, ο Ναύαρο Παύλο Κουντουριώτη ενημερώνεται ότι τα τουρκικά πλοία βγήκαν από τα Δαρδανέλια και κατευθύνονται προ τη βάση του Μούδρου στη Λίμνο. Δύο ώρες αργότερα, το τουρκικό θωρηκτό Medivet, βλέποντας τον ελληνικό στόλο, κάνει στροφή 180 μοιρών. Μια μέρα πριν, το Χαμιντιέ είχε βυθεί στο ελληνικό πλοίο Μακεδονία στη Σύρο, με σκοπό να αποκόψει το Αβέροφ από τον υπόλοιπο στόλο. Η σύγκρουση θα διαρκέσει μόνο 20 λεπτά. Καθοριστική παράγοντας ήταν η ταχύτητα του Αβέροφ και η ευθυβολία των ελληνικών κανονιών. Οι ομοβροντίες σε ελληνικές ναυαρχίδες προκαλούν σημαντικές ζημίες στα πλοία του εχθρού. Τα οποία πιστοχωρούν προς το βορρά. Το Αβέροφ αναλαμβάνει την καταδίωξη του τουρκικού στόλου δυόμιση ώρες αργότερα, ο τουρκικός στόλος μέσα σε σύννεφα καπνού και με πολύ μεγάλες απώλειες θα αποσυρθεί στα Δαρδανέλια που θα παραμείνει αδρανής μέχρι και το τέλος του πολέμου. Η νίκη στη Λίμνο ολοκληρώνει την κυριαρχία των Ελλήνων και κατ' επέκταση και των συμμάχων στο Αιγαίο.